Καλησπέρα σε όλους. Όπως καταλάβατε από τον τίτλο, αυτό είναι ένα βίντεο για το Minecraft. Το Minecraft είναι ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε να αναπτύσσεται το 2009. Η τελική του έκδοση κυκλοφόρησε το Νοέμβρη του 2011. Το Μάη του 2012 το είδαμε στο Xbox 360. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο τράβηξε αρκετό κόσμο και σαν single player και σαν multiplayer. Παίζει LAN, παίζει online servers, όπως το προτιμάει ο καθένας. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Αρχικά ξεκινάς στη μέση του πουθενά, σε ένα σημείο. Πρέπει να επιβιώσεις τη νύχτα, γιατί βγαίνουν διάφορα τερατάκια. Σκελετοί, zombies, creepers, πράσινα πλάσματα τα οποία ανατινάζονται. Νομίζω ότι οι πιο τρομακτικοί που βγαίνουν είναι οι Enderman. Είναι ψηλοί, μαύροι, κάνουν θόρυβο. Και αν τους κοιτάξεις στα μάτια, τότε σου επιτίθονται. Διαφορετικά συνεχίζουν να τηλεμεταφέρονται και να κουβαλάνε blocks από εδώ και από εκεί. Καθώς αναπτύσσεις το χαρακτήρα σου, μπορείς να δημιουργήσεις πολλά αξιόλογα πράγματα. Μια γρήγορη αναζήτηση στο YouTube μπορείς να βρεις από κτίρια, από οικοδομικά τετράγωνα, μέχρι αγάλματα, τεράστια αγάλματα. Ο χάρτης δημιουργείται την ώρα που παίζεις, κάνει generate, δεν υπάρχει κάπου, όσο προχωράς τόσο αναπτύσσεται. Ήθελα να δείξω τι ακριβώς έχω φτιάξει. Δεν είναι κάτι σπουδαίο, παρ' όλα αυτά εμένα μου πήρε αρκετό καιρό. Κάποια από αυτά τα πράγματα που έχω φτιάξει τα έχω δει σε βίντεο κάποιων παιδιών. Υπάρχουν στο description bar τα links, μπορείτε να δείτε κι εσείς. Αυτά. Αν θέλετε να δείτε τι έφτιαξα, συνεχίστε να βλέπετε. Και εδώ είμαστε. Αυτό είναι το σπίτι. Είναι μια μακρινή έκδοση του σπιτιού. Το θα πλησιάσουμε να το δούμε πιο κοντά. Ήθελα να το δείτε νύχτα για να φαίνεται πιο ωραία φωτισμένο. Όταν πρωτοξεκίνησα το παιχνίδι, βρήκα την πρώτη τρύπα που μπόρεσα να ανακαλύψω μέσα σε δευτερόλεπτα και κρύφτηκα μέσα της. Η μία είσοδος ήταν από εδώ, η δεύτερη είσοδος που είχε ήταν αυτή εδώ. Την έκλεισα λοιπόν με χώμα και πέρασα τη νύχτα αδειμονώντας να έρθει η μέρα για να μπορέσω να φτιάξω το σπίτι. Καθώς περνούσαν οι μέρες, έφτιαξα όλο και περισσότερα πράγματα. Και η τελική μορφή είναι αυτή. Εδώ έχουμε ένα ψυγείο. Ήταν το πρώτο πράγμα που έφτιαξα καλλιτεχνικό. Πατάμε το κουμπάκι. Μας δίνει τροφή. Μου δώσε μια χοιρινή μπριζόλα. Τα σεντούκια. Έχουν μέσα διάφορα πράγματα. Από πέτρες μέχρι εργαλεία. Μέχρι φύλλα. Εδώ έχουμε μια ωραία θέα, το ποταμάκι. Αυτό είναι το μπάνιο, για το οποίο θα σας δώσω link στο description bar, για το πώς μπορείτε να το φτιάξετε. Η μπανιέρα. Μια βρύση. Η τουαλέτα με καπάκι για τις απαιτητικές κυρίες. Και κάτι που μου πήρε αρκετές ώρες για να το φτιάξω, αλλά τελικά το κατάφερα. Η ντουζιέρα. Μπαίνουμε, κάνουμε το ντουζάκι. Να ξεπληθούμε από τα χώματα της μέρας. Κλείνουμε και το διακόπτη και δεν έχουμε νερό. Ανεβαίνουμε στον πάνω όροφο, ο οποίος είναι φτιαγμένος από πέτρα. Έχουμε φτιάξει εδώ δύο πλευρές με κρεβάτια. Εδώ έχω ένα τζάκι, το οποίο θα έπρεπε να έχω λάβα μέσα. Ξέχασα να τη βάλω. Τραπέζι με καρέκλες. Ένα μπαλκόνι από εδώ που δείχνει τον κήπο. Θα το δούμε πιο κοντά μετά. Και ένα μπαλκόνι από εδώ,
Ουσιαστικά είναι είσοδος από εδώ, δεν είναι τόσο ψηλό. Θα πάμε και μετά από εκεί. Όλες αυτές οι κολοκύθες που βλέπετε είναι για να δίνουν περισσότερο φως, γιατί δίνουν περισσότερο φως όταν τις κάνεις λάμπες από ότι κοινή δαυλή. Και το φως αυτό το παιχνίδι είναι σημαντικό. Εδώ τρέχει νερό, εντάξει. Είναι επειδή το παίζουμε όλα τα particles, φαίνονται όλα. Εδώ μπορούμε να δούμε ταινία. Αυτή τη στιγμή παίζει μια ταινία με σκελετούς, ζόμπι και διάφορα άλλα. Οι βιβλιοθήκες. Στον επάνω όροφο θα δείτε γιατί τρέχει και νερό. Έχουμε φτιάξει μια μπανιέρα. Μια πισίνα, μάλλον, όχι μπανιέρα. Μπαίνουμε, κάνουμε ένα πανάκι. Εδώ έχω τον πύργο, τον οποίο τον έφτιαξα πρόσφατα. Είχα πρόβλημα με αυτόν τον πύργο. Ήθελα να συμπεριλάβω αυτό το χωμάτινο μέσα. Αυτό φτιάχτηκε όταν ξεκίνησα το παιχνίδι και χανόμουν. Μπήκε ο ρευνιαστικός μου και μου το έφτιαξε με σκοπό να το βλέπω από μακριά και να μην χάνω το δρόμο για να μπορώ να γυρνάω πίσω στο σπίτι. Αρχικά ήταν τόσο μικρό. Εγώ για τις ανάγκες του πύργου το μεγάλωσα, το πήγα μέχρι πάνω. Ήθελα να το κρατήσω γιατί μ' άρεσε που το έβλεπα έτσι. Τώρα προσπαθώ να κατέβω από τη σκάλα και δεν μπορώ. Το κατάφερα. Εδώ έχουμε ένα φούρνο, σεντούκι, ένα crafting table. Το υπόγειο έχει δύο κρεβάτια, ένα πάνω, ένα κάτω, δύο σεντούκια. Και έχω iron bars εδώ, οπότε δεν έχουμε είσοδο από εδώ. Έχουμε και ένα τραπεζάκι. Και πάλι δεν μπορώ να ανέβω στη σκάλα. Εγώ και οι σκάλες. Ταινία τρόμου. Ας κατέβουμε κάτω, να πάμε στο υπόγειο. Έχουμε και τις γάτες που γουργουρίζουν όλη την ώρα. Οι γάτες κρατάνε μακριά τους creepers. Είναι ένα πλάσμα το οποίο είναι αθόρυβο και μόλις βρεθεί κοντά σου να τεινάζεται και να τεινάζει τα πάντα. Μόλις τσακίστηκα στο πάτωμα. Εδώ είναι η βιβλιοθήκη, την οποία μετά από αρκετές μέρες κατάφερα να φτιάξω έτσι. Και μετά από αρκετή σύγχυση κατάφερα να κάνω αυτό. Αυτό είναι ένα enchantment table. Κάνουμε μαγικά όπλα, αντικείμενα, γενικότερα. Βλέπετε ότι έχω φτιάξει ήδη μια enchantment στολή. Και τη φτιάχνουμε με τα level που βλέπετε έχω συμπληρώσει 30. Χρησιμοποιούμε αυτά τα level, τα οποία τα παίρνουμε όταν σκοτώνουμε τα τερατάκια, όταν κάνουμε mine, όταν ψήνουμε στο φούρνο και διάφορα τέτοια. Βγαίνοντας από την πίσω πόρτα εδώ, έχουμε αυτό το μικρό καταράχτη. Εδώ έχουμε τον Τόμπι. Πες για Τόμπι. Εντάξει, ο Τόμπι μας μιλάει σήμερα. Εδώ έχω φτιάξει την παραλία. Έχουμε ένα beach bar, το οποίο είναι self-service και είναι 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό, με τα τραπεζάκια του, με τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες. Μπορούμε να μπούμε να κάνουμε μια βουτιά, έτσι, και να βγούμε. Και να κάτσουμε στην παραλία να ψηθούμε στον καυτό ήλιο, αν είναι καλοκαίρι. Που σε αυτό το μέρος είναι πάντα καλοκαίρι. Είναι, πώς το είχε πει ο Πέτρος, διασταύρωση 7 υπήρων, κάπως έτσι. Εδώ είναι η αποβάθρα. Έχω
δύο βαρκούλες. Θα δώσω link και για την αποβάθρα στο description bar, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να δίνουμε τα credit σε αυτούς που κάνουν κόπο για να φτιάχνουν κάποια πράγματα. Δεν το είδα ακριβώς πώς το έφτιαξε το παιδί. Είδα απλά την παρουσίαση τη δικιά του, το είδα και μου άρεσε. Οπότε προσπάθησα να φτιάξω κι εγώ κάτι ανάλογο. Εδώ είχα αρχικά τα ζώα μου. Είχα μερικά γουρουνάκια, κάνα δυο γελαδίτσες, κότες οι οποίες εξαφανιζόταν και εμφανιζόταν όποτε ήθελαν, και μερικά προβατάκια, πήρα και ένα αυγό. Στο τέλος κράτησα μόνο μία κότα, τη Μαγδάλο, και μία γελάδα. Η αγελάδα εξαφανίστηκε. Η Μαγδάλο το παίζει Κινέζα από τότε, δεν μας λέει που έχει πάει η αγελάδα. Εδώ έχω φτιάξει ένα πηγάδι. Αυτή η λίμνη εδώ δεν ξέρω τι θα την κάνω. Μπορεί να την κάνω και παγοδρόμιο κάποια στιγμή, θα δούμε. Εδώ έχουμε λουλουδάκια. Εδώ έχω τον κήπο. Μου λείπει χώμα από εδώ. Αυτό είναι δουλειά του Έντερμαν. Ο Έντερμαν είναι ένα τεράστιο μαύρο τέρας το οποίο μετακινεί τα μπλοκς από εδώ και από εκεί. Το καλό είναι ότι επειδή είναι τρομακτικός, αν έχετε μία κολογή θα τη βάλετε στο κεφάλι, δεν θα σας πειράξει. Ξέρω, ακούγεται γελίο αυτό. Εδώ λοιπόν έχουμε τους κάκτους, τις κολοκύθες, χαρότεφλα, στάχια. Εδώ έχουμε το μπλοκ που έφερε ο Έντερμαν μέσα. Να. Πατάτες, καρότα και καρπούζια. Και άλλη κάκτη από εκεί. Τα τέρατα βγαίνουν όταν νυχτώνει. Εγώ αυτή τη στιγμή το παίζω στο peaceful, οπότε δεν έχουμε τέρατα και δεν έχουμε και πίνα. Στο κανονικό το mode πεινάμε. Μαζεύει στροφή και τρως. Σφάζει τις αγελαδίτσες, τα γουρουνάκια. Τα πρόβατα δίνουν μαλλί, δεν δίνουν τροφή. Αυτός είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός που έφτιαξα. Και είναι και ο λόγος που άρχισα να κάνω το βίντεο. Πήρε μέρες να το τελειώσω. Θα το χρησιμοποιήσουμε σε λίγο. Πάμε να δούμε τα ζώα. Αυτή η αλάνα δεν υπήρχε, την έφτιαξα εγώ πρόσθετη. Μπορείτε να δείτε ήδη δύο blocks ψηλοί που είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από κάτω. Να και ένα γουρνάκι. Το να κλείνουμε τις πόρτες όταν έχουμε ζώα είναι σημαντικό γιατί βγαίνουν τα ζώα έξω. Και εδώ έχουμε γουρουνάκια, γελάδες, κότες, αυγά και πρόβατα σε διάφορα χρώματα. Κανονικά υπάρχουν μόνο μαύρα και άσπρα, αλλά αν πάρεις μπογιά και βάψεις το πρόβατο, μετά βγαίνουν σε διάφορα χρώματα. Δεν έχω ζευγαρώσει κανένα για να δω τι χρώμα βγαίνει μετά. Όντως θα έχει πλάκα το αυτό το κάνω. Τα αυγά μπορούμε να κάνουμε τούρτες, αλλά μπορούμε να τα πετάξουμε και να βγάλουμε πουλάκια. Οι περισσότεροι σκότες που έχω έτσι έχουν βγει, δεν έχω ζευγαρώσει κοτόπουλα. Εδώ έχουμε σελώσει και ένα γουρουνάκι. Το σελώνεις και σε πάει βόλτα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας πάω μια βόλτα στο χωριό, το οποίο έφτισα αίμα για να το βρω, δηλαδή το πρώτο χωριό, γιατί θα σας πάω στο δεύτερο, δεν έχω φτιάξει τη γραμμή μέχρι το πρώτο χωριό. Είναι λίγο μπερδεμένο αυτό. Διέσχισα αρκετή απόσταση ψάχνοντας να βρω το χωριό.
Το βρήκα και για να μην το χάνω μετά, έφτιαξα με cobblestone μια γραμμή μέχρι το χωριό, από το σπίτι μέχρι το χωριό. Τελικά κάποια στιγμή κάπου ξεφύτρωσε και ένα δεύτερο χωριό, το οποίο είναι πιο κοντά στο σπίτι και το οποίο τελικά ένωσα με σιδηροδρομικό σταθμό. Η διαδρομή που βλέπετε παίρνει γύρω στο ένα λεπτό, 1:14, δεν κατάφερα να τη μικρύνω. Τη μίκρυνα 3 ολόκληρα δευτερόλεπτα, ήταν 1:17, την έφτασα 1:14. Κάνουμε λοιπόν μια βόλτα μέσα στην έρημο, στη θάλασσα πιο πριν, κάπου εδώ γύρω τριγύρω. Και ήδη έχει αρχίσει να χλωφαίνεται το χωριό. Το χωριό δημιουργείται μόνο του, δεν χρειάζεται να το φτιάξεις, μπορείς να το επεκτείνεις αν θέλεις. Αυτός είναι ο σταθμός. Οι ταμπέλες θα έπρεπε να γράφουν κάτι επάνω βασικά. Δεν γράφουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Anyway, το χωριό το έχω ονομάσει Village of the Lost, το χωριό των χαμένων, εξαιτίας του ότι μια μέρα έπαιζα και ξαφνικά εξαφανίστηκαν όλοι οι χωρικοί. Αναγκάστηκα να κάνω load και να το ψάξω λίγο στο ίντερνετ για να μάθω ότι τελικώς μπορούν να τους φάνε τα ζόμπι ή μπορεί να πέσουν σε κάποια σπηλιά και να μην μπορούν να βγουν. Τους έβαλα περισσότερους δαυλούς, τα κτίρια ήταν έτοιμα. Έχω βάλει μερικές πόρτες και μερικές σκάλες. Και λογικά έχουν μαζευτεί στο σπίτι τους πλέον. Εδώ πρέπει να έχει έναν χωρικό. Ναι, εδώ έχει αρκετούς χωρικούς. Έτσι είναι οι χωρικοί. Αν τους δείτε από μακριά μην τρομάξετε. Μοιάζουν σαν να βγήκαν από ταινία τρόμου, αλλά εντάξει δεν πειράζουν. Αν τους κλικάρετε μπορείτε να κάνετε trade μαζί τους. Θέλει 20 wheat για να σου δώσει ένα emerald ο συγκεκριμένος. Τα emeralds είναι το ευρώ τους. Εγώ δεν έχω μαζί μου πράγματα για να ανταλλάξω αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι, αυτά έχω κάνει προς το παρόν, δεν έχω φτιάξει κάτι άλλο. Ελπίζω να σας άρεσε. Πληροφορίες θα δώσω στο description bar όπως είπα. Ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Γεια σας.